φίλοι μου, άλλο ένα ψάρεμα ξεκινάει. Για όσους έρχονται πρώτη φορά στην παρέα μας, είμαι ο Αντώνης και σήμερα θα ψαρέψουμε μαζί. Έχω επιλέξει μια μεγάλη παραλία και θα ψαρέψω με τρία καλάμια. Οι αρματοστιές μου για σήμερα θα είναι μονάγκιστρο με σειρώμενο βαρύδι στα δύο καλάμια και στο άλλο καλάμι σταθερή αρματοστιά με διπλάρι. Εδώ έχουμε το σειρώμενο βαρύδι κατοστάρι με ένα αγκίστρι νούμερο 1-0. Εδώ έχουμε το διπλάρι με ένα βαρύδι 80 γραμμαρίων δικιάς μου κατασκευής αρματοσιά που μπορείτε σίγουρα να τη βρείτε και στο εμπόριο. Αποτελείται από δύο αγκίστρια νούμερο 4. Το συγκεκριμένο διπλάρι έχει πλεονεκτήματα τα οποία θα δούμε κατά τη διάρκεια του ψαρέματος. Πάμε να δολώσουμε και να ξεκινήσουμε το ψαρεμά μας. Έγιναν οι πρώτες τρεις βολές στο καλάμι με τη σταθερή αρματοσιά, με το διπλάρι. Το κουδουνάκι είναι στη μύτη του καλαμιού. Ενώ στα άλλα δύο καλάμια το κουδουνάκι είναι κρεμασμένο και τα φρένα είναι ανοιχτά. Πήραμε και την πρώτη τσιμπιά μόλις τώρα. Θα περιμένουμε λίγο ακόμα και βλέπουμε. Μια μουρμουρίτσα για αρχή, το διπλάρι. Ο ακροβάτης στο ένα καλάμι έχει πάρει κάποιες τσιμπιές σε όλες τις δολοσιές που έχω ρίξει. Θα βάλω ακροβάτη ολόκληρο και στα μεγάλα αγκίστρια. Αυτή είναι η δολοσιά.
Κωνσταντίνο Σπαράκη, το διπλάρι πάλι. Να πούμε και δύο λόγια για το σημερινό μας διπλάρι. Το συνιστώ σε όσους χρησιμοποιούν συστηματικά διπλάρια για δύο λόγους. Πρώτον, επειδή ο κόμπος του παράμαλου δεν είναι απευθείας πάνω στη μάνα, αλλά σε στριφτάρι που περιστρέφεται γύρω από αυτήν, αποφεύγουμε τα μπλεξίματα, τα στριψίματα του παράμαλου πάνω στη μάνα. Ακόμα κι αν γίνουν στριψίματα, μόλις βγει από το νερό, με ένα απλό τράβηγμα ξεμπλέκεται αμέσως. Ο δεύτερος λόγος, που είναι και ο πιο σημαντικός και την προτείνω να τη χρησιμοποιήσετε, είναι γιατί σε όλα μου τα ψαρέματα προσπαθώ να έχω ευελιξία. Αυτή η αρματοσιά προσφέρει ακριβώς αυτό. Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή πολύ εύκολα να αλλάξετε το παράμαλό σας, να βάλετε άλλα αγκίστρια, να βάλετε πιο μακρύ, πιο κοντό παράμαλο, άλλη διάμετρο στο παράμαλό σας, ακόμα και να αλλάξετε τη θέση που ενώνεται το παράμαλο με τη μάνα της αρματοσιάς. Αυτό γίνεται πολύ απλά, σέρνοντας με λίγη δύναμη τα στόπερ πάνω στη μάνα της αρματοσιάς. Ακόμα, αν δούμε στην πορεία του ψαρέματος ότι θέλουμε να αλλάξουμε στρατηγική και θέλουμε να δουλέψουμε σειρώμενο βαρύδι, πολύ απλά αφαιρώντας την παραμάνα που πιάνει το βαρύδι και δένοντας αν θέλουμε ένα ακόμα παράμαλο εκεί με αγκίστρι, έχουμε μία αρματοσιά τριπλάρι με σειρώμενο βαρύδι. Αυτοί είναι οι δύο λόγοι που προτιμώ το συγκεκριμένο διπλάρι. Αν η συγκεκριμένη πληροφορία σας φάνηκε χρήσιμη, μπορείτε να με βοηθήσετε κάνοντας εγγραφή στο κανάλι, αφήνοντας ένα σχόλιο, κάνοντας like σε αυτό το βίντεο, ακόμα και κοινοποιώντας το για να το δουν κι άλλοι. Μπορείτε να μου γράψετε στα σχόλια αν θέλετε να δείξω ακριβώς πώς κατασκευάζεται η συγκεκριμένη αρματοσιά.